19 Οκτωβρίου 2020 και γίνεται γνωστό ακριβώς πως μία μέρα πιο πριν, βεβαιή κάπου γύρω στην Παρασκευή που πέρασε, γίνανε και άλλες αντισημιτικές βεβηλώσεις στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι βεβηλώθηκε το εβραϊκό μνημείο ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, πράγμα δυστυχώς που έχει ξαναεπαναληφθεί αρκετές φορές μέσα στο κοντινό παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, επίσης κάποιοι βεβήλωσαν την πύλη του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης όταν έγραψαν από απ' έξω death to Israel, δηλαδή θάνατος στο Ισραήλ στα αγγλικά. Επίσης η αντισημιτική βεβήλωση στο εβραϊκό μνημείο ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας ήταν γραμμένη επίσης στα αγγλικά. Να προσθέσω επιπλέον ότι έγινε γνωστό ότι πριν μια εβδομάδα από τώρα που μιλάμε, βεβηλώθηκε επίσης και το εβραϊκό νεκροταφείο της Ρόδου, όπου εκεί βεβηλώθηκαν συγκεκριμένα 4 τάφοι εβραϊκοί. Και όλες αυτές οι 3 βεβηλώσεις που γίνανε μόλις αυτές μέσα σε μια εβδομάδα, να θυμίσουμε επιπλέον ότι και πριν 2 εβδομάδες έγινε και η βεβήλωση με νεοναζιστικά συνθήματα έξω από την εβραϊκή πύλη του εβραϊκού νεκροταφείου της Αττικής της Αθήνας στη Νίκαια. Μιλάμε λοιπόν για 3 με 4 αντισημιτικές επιθέσεις σε εβραϊκά μνημεία και εβραϊκά νεκροταφεία μόλις σε περίοδο 2 εβδομάδων. Και όλο αυτό το λέμε ως ακόμα ένα σημάδι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας βέβαια, ότι ναι κύριοι, υπάρχει δυστυχώς αντισημιτισμός στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να νομίζουν ότι δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα, εντάξει. Και όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις αρχίζουν και σου λένε μήπως είναι μουσουλμάνοι, μήπως είναι προβοκάτσια, μήπως είναι οτιδήποτε άλλο. Κύριοι, ας είμαστε αληθινοί και μιλάμε ξεκάθαρα μεταξύ μας. Εμείς δεν είμαστε από τη μια πλευρά ούτε ανθέληνες, πάλι δεν είμαστε υπέρ της Ελλάδας στα εθνικά ζητήματα, από την άλλη πλευρά δεν είμαστε ούτε και βλάκες, okay? Και ξεκάθαρα λέμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία είναι βουτυγμένη σε ένα αιώνιο, προαιώνιο αντισημιτικό μίσος. Αυτό το αντισημιτικό της μίσος, αντιεβραϊκό της μίσος, προέρχεται εδώ, είναι παράγωγο εδώ και αιώνων. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Okay? Δεν είναι κάτι το καινούριο. Τώρα, βέβαια, ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα, όσο και αν είναι πολύ υψηλός στα ποσοστά του, δηλαδή 70% των Ελλήνων έχουν αντισημιτικές απόψεις. Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό περισσότερο από όλη την Ευρώπη, ακόμα και από χώρες που υπάρχει περισσότερο έντονος βίαιος αντισημιτισμός, όπως στην Ουκρανία, όπως στην Πολωνία και αλλού στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως πλευρά εδώ να προσθέσω ότι ναι μεν αυτός ο αντισημιτισμός που είναι πολύ υψηλός στις συνειδήσεις των Ελλήνων, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αυτός ο αντισημιτισμός συνήθως δεν φτάνει στην βία, δεν φτάνει στην άμεση βία, να το πω έτσι, και αυτό σε ένα σημείο παίζει ρόλο και όλο και το όλο θέμα της ψυχοσύνθεσης του σύγχρονου ελληνικού λαού, που σε ένα σημείο σαν και πιο Mediterranean, σαν πιο μεσογειακός λαός ελληνικός, σύγχρονος λαός δυσκολεύεται να φτάσει στην άμεση βία. Όχι όμως ότι δεν μπορεί και να φτάσει και εκεί, κανένας δεν είναι σε αυτό το κομμάτι ανέπαφος από αυτό. Από την άλλη, και ως ένα σημείο μπορώ να πω ότι αυτός ο αντισημιτισμός είναι ένας παθητικός αντισημιτισμός. Παραενεργητικός, αλλά παρόλα αυτά παραμένει να είναι αντισημιτισμός. Υπάρχει επίσης εντελώς λανθασμένη αντίληψη από πολλούς ανθρώπους που νομίζουν ότι ο αντισημιτισμός είναι μόνο ο ναζισμός. Ή μόνο οι Ναζί ήταν αντισημίτες, οι νεοναζί. Επομένως, όποιος δεν είναι Ναζί, όποιος δεν είναι νεοναζί, δεν είναι αντισημίτης. Κύριοι, πάλι ένα τραγικό λάθος. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικά είδη αντισημιτισμού. 4 με 5 διαφορετικά είδη αντισημιτισμού. Υπάρχει η κατηγορία του θρησκευτικού αντισημιτισμού, ή δηλαδή ο αντισημιτισμός, ο αντιεβραϊσμός που προέρχεται από θρησκευτικά κίνητρα. Και αυτός υπάρχει μέσα σε ένα μεγάλο κομμάτι των χριστιανών. Δεν λέω τώρα ότι όλοι οι χριστιανοί είναι αντισημίτες, αλλά υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι των χριστιανών, διαφόρων δογμάτων. Έτσι και μέσα στους Ελλήνες Ορθόδοξους Χριστιανούς υπάρχει αντισημιτισμός, θρησκευτικός.
Υπάρχει επίσης ένα θρησκευτικό αντισημιτισμό και ανάμεσα στους μουσουλμάνους, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μουσουλμάνων. Okay? Διαφόρων επίσης δογμάτων, είτε είναι Σιίτες είτε είναι Σουνίτες. Αυτό είναι ένα είδος αντισημιτισμού. Άλλο είδος αντισημιτισμού είναι ο λεγόμενος κοινωνικός ή θα το λέγαμε καλύτερα πολιτικός αντισημιτισμός. Ένα είδος αντιεβραϊσμού που και καλά έχει πολιτικά ή κοινωνικά ή και καλά δίθεν οικονομικά κίνητρα. Αυτός ο αντισημιτισμός καλλιεργήθηκε από ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Και πολλές φορές αυτός ο κοινωνικός, οικονομικός ή θα το λέγαμε καλύτερα πολιτικός αντισημιτισμός κρύβεται κάτω από το προσωπείο του αντισιωνισμού και του αντιισραηλινισμού. Άλλο κομμάτι επίσης, και μάλιστα αυτός ο αντισημιτισμός, ο πολιτικός αντισημιτισμός της αριστεράς είναι διάχυτος στην ελληνική αριστερά, σε διάφορες παρατάξεις της. Συνήθως κάτω από το προσωπείο του αντισιωνισμού. Άλλο επίσης είδος αντισημιτισμού είναι αυτό που λέμε ο φυλετικός. Φυλετικός, ρατσιστικός αντισημιτισμός και αυτός ήταν ο αντισημιτισμός των ναζιστών ή των νεοναζί. Και υπάρχει και αυτός στην Ελλάδα, Χρυσή Αυγή και τα παραγωγά της, αλλά είναι και αυτός ένα κομμάτι, δεν είναι όλοι οι αντισημίτες μόνο ναζί. Και υπάρχει ακόμα ένα είδος αντισημιτισμού που είναι ο λεγόμενος εβραϊκός αντισημιτισμός. Διάφοροι Εβραίοι που έχουν self-hate, μίσος εναντίον του ίδιου του εβραϊσμού. Και έτσι αυτό τους βγαίνει σαν ένα complex self-hate. Τώρα, τα λέμε όλα αυτά για να ξέρουμε ότι υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα εδώ και αιώνες. Οι λόγοι του είναι πολύ βασικά είναι θρησκευτικός, μερικές φορές είναι και πολιτικός και έχει πάρα πολλές ρίζες. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν όλες αυτές τις αντισημιτικές επιθέσεις που γίνονται σε νεκροταφεία, σε μνημεία κτλ. Τα οποία δεν είναι κάτι καινούριο, έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και στο κοντινό παρελθόν. Ποιες είναι οι λύσεις? Οι λύσεις δεν είναι μόνο να κλεγόμαστε και να βγαίνουμε και να λέμε «Α, δυστυχώς μας ξαναχτύπησαν και πάλι». Θα βγουν κάποιοι γιατί δεν υπάρχουν κάμερες. Και εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχουν και κάμερες. Αλλά δεν νομίζω ότι μόνο οι κάμερες θα λύσουν το όλο θέμα. Το όλο θέμα εδώ πέρα πρέπει να είμαστε δυναμικοί, να υπάρχουν δυναμικές εβραϊκές διαδηλώσεις εναντίον των αντισημιτών, όχι απλά σιωπηλές διαμαρτυρίες. Πρέπει να υπάρχει φρουρά εβραϊκή σε αυτές τις περιοχές από την εβραϊκή νεολαία μαζί με την αστυνομία. Και πρέπει να περάσουμε γενικά την ιδέα ότι εμείς οι Εβραίοι δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω. Αν αυτό το κάνουμε, ίσως υπάρξει κάτι καλύτερο. Και φυσικά μιλάμε προς όλη την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, και λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και το πρόβλημα του αντισημιτισμού. Πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Με δυναμισμό, με εβραϊκή υπερηφάνεια. Τώρα. Τώρα και όχι αργότερα και όχι από τους άλλους, αλλά και από εμάς τους ίδιους.